Σε αυτό το βίντεο θα μελετήσουμε κατά πόσον η μηχανική ενέργεια διατηρείται κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος. Η ελεύθερη πτώση ενός σώματος είναι η κίνηση του σώματος υπό την επίδραση της βαρύτητας μόνο. Πάμε να δούμε λίγα στοιχεία από τη θεωρία πριν να δούμε τη δραστηριότητα μας. Ένα σώμα το οποίο κινείται και έχει μάζα, η κινητική ενέργεια θα είναι ένα δεύτερο επί τη μάζα του επί την ταχύτητα στο τετράγωνο και τη μονάδα της κινητικής ενέργειας είναι το τζάουλ. Η κινητική ενέργεια έχει ένα αυτοκίνητο που κινείται, ένα αεροπλάνο που πετά σε σταθερό ύψος, μία μπάλα που κυλά στο έδαφος. Τώρα πάμε να δούμε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια. Βαρυτική δυναμική ενέργεια έχει ένα σώμα λόγω της θέσης του που βρίσκεται πάνω από το έδαφος και θεωρούμε τη δυναμική βαρυτική ενέργεια να είναι 0 στο επίπεδο του εδάφους και τότε δυναμική βαρυτική ενέργεια δίνεται από τη μάζα επί τον G επί την επιτάχυση της βαρύτητας επί το H, όπου το H είναι το ύψος του σώματος πάνω από το έδαφος. Και όπως είπα, θεωρούμε το επίπεδο της δυναμικής ενέργειας να είναι 0 στο επίπεδο του εδάφους, έτσι για ευκολία. Τώρα πάμε να ορίσουμε τι σημαίνει μηχανική ενέργεια. Και βασικά ένα σώμα έχει ενέργεια όταν μπορεί να παράξει έργο. Ένα παράδειγμα είναι ότι έχουμε μια μπάλα του bowling η οποία κυλά, μπορεί να χτυπήσει τις κορίνες και να τις ρίξει κάτω, ή αν έχουμε πάνω σε μια τροχαλία δύο σώματα. Αν το σώμα ένα και αφήσουμε την τροχαλία, αν το σώμα ένα είναι πιο βαρετό, τότε θα κινηθεί προς τα κάτω και θα ανυψώσει το σώμα 2. Άρα μπορεί να παράξει έργο. Τώρα πάμε να δούμε την εψιλομηχανική. Η εψιλομηχανική, μηχανική ενέργεια ενός σώματος, συμβολίζεται με εψιλομή και είναι ίσο με το άθροισμα της δυναμικής ενέργειας και της κινητικής ενέργειας. Τώρα ήθελα να πω ένα παράδειγμα που ενός σώματος που έχει μηχανική ενέργεια είναι το αεροπλάνο, το οποίο πετά σε σταθερό ύψος με σταθερή ταχύτητα λόγω του ύψους του. Λόγω του ύψους του έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια mgh και έχει και κινητική ενέργεια λόγω της ταχύτητας του. Θα πάμε να πω κάποια πράγματα για τη μηχανική ενέργεια κατά ελεύθερη πτώση ενός σώματος. Θα πρέπει να ξέρουμε μερικά πράγματα. Αφήνουμε το σώμα και το σώμα κινείται κατακόρυφα προς το κέντρο της γης. Τη στιγμή που χτυπά στο έδαφος, η έψιλο δυναμική είναι ίση με το 0 και η στιγμιαία ταχύτητα την ώρα της σύγκρουσης είναι 0. Άρα η έψιλο μηχανική στο σημείο όπου χτυπά το έδαφος, στιγμιαία η έψιλο μηχανική είναι ίση με το 0. Καθώς στο μέγιστο σημείο
η ταχύτητα μηδενίζεται, άρα έχουμε μόνο έψιλο δυναμική, mgh, και λίγο πριν χτυπήσει το έδαφος, όλη η ενέργεια έχει μετατραπεί σε κινητική ενέργεια, άρα η δυναμική ενέργεια είναι 0, ελάχιστα λίγο πριν χτυπήσει το έδαφος. Άρα έχουμε μετατροπές ενέργειας από βαρυτική σε δυναμική και αντίστροφα κατά την αναπήδηση της μπάλας στο έδαφος. Πάμε να δούμε το βίντεο tracker. Ανάλυσης. Όπως είπαμε, θα δούμε την εψιλο μηχανική σαν συνάρτηση του χρόνου. Θα βάλω δύο γραφικές παραστάσεις. Θα βάλω την κατακόρυφη θέση ψ και την θα βάλω 3 και την εψιλο μηχανική. Θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί έχει αυτή τη μορφή η κατακόρυφη θέση. Βλέπουμε κάθε φορά που αναπηδά. Κάθε φορά που αναπηδά η θέση χ, η οριζόντια θέση χ που είναι στον οριζόντιο άξονα αλλάζει. Άρα κάθε φορά αλλάζει το χ έτσι αλλάζει και το ψ, άρα έχει αυτήν την μορφή. Αν το χ μας ήταν στην ίδια θέση, δηλαδή αν μπορούσαμε με κάποιον τρόπο να αφήσουμε την μπάλα και να φτάνει ακριβώς το ίδιο χ, τότε θα ήταν το ένα ψ, η μία καμπύλη θα ήταν πάνω από την άλλη και δεν θα είχε αυτή τη μορφή. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τη μηχανική ενέργεια, όπως είπαμε. Στο σημείο της σύγκρουσης, εδώ, να το σταματήσω. Εδώ στο σημείο της σύγκρουσης μηδενίζεται η εψιλο μηχανική γιατί μηδενίζεται η δυναμική ενέργεια και η κινητική ενέργεια. Και βλέπουμε εδώ στη διαδρομή, στην πρώτη διαδρομή μεταχάνουμε κάποια ενέργεια, πέφτει τιμή αλλά παραμένει βλέπουμε σχεδόν σταθερή. Στην επόμενη μηδενίζεται, πάμε πάνω κάτω, μικρότερη, μηδενίζεται και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλαμε να μελετήσουμε είναι ότι να βάλω την μία να δούμε την εψιλο μηχανική και θα δούμε εδώ στην πρώτη διαδρομή είναι 0,71 σύμπλην 0,03, στη δεύτερη είναι 0,42 σύμπλην 0,02, 0,27 σύμπλην 0,01, 0,174 σύμπλην 0,004, με 0,102 σύμπλην 0,006. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε η μηχανική ενέργεια μπορούμε να πούμε ότι παραμένει σταθερή λόγω του της μικρής τυπικής απόκλησης που έχει και αυτό ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχουν ευθείες γραμμές όταν διεξάγουμε έναν πείραμα γιατί η ευθεία γραμμή αυτή μας τη δίνει η θεωρία και στη θεωρία θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ούτε σφάλματα ούτε άλλες παραμέτρους οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, αλλά το συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι σε συστήματα όπου παρατηρούνται μόνο μετατροπές δυναμικής σε κινητική ενέργεια χωρίς την απώλεια ενέργειας, π.χ. ελεύθερη πτώση ή αντίστροφα, η μηχανική ενέργεια διατηρείται σταθερή και μια πρόκληση θα ήταν αν αφήναμε την μπάλα να πέσει
από ύψος 100, 200, 500 μέτρων θα διατηρείται η μηχανική ενέργεια. Μπορεί να το σκεφτείτε και δεν θα διατηρείται, γιατί εδώ θα έχουμε την αντίσταση του αέρα, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.